Radio North 98. Η ραδιοφωνική σου πηξίδα στην ενημέρωση. Καλησπέρα κυρία Τσαμπάζη και Χριστός Ανέστη. Αληθώς. Σε όλους τους ακροατές μας. Την άλλη φορά, πριν κάποιους μήνες, είχαμε επικοινωνήσει για την κόρη σας που βούτυξε να πάρει το σταυρό και το κέρδισε. Τι ωραία, τι ευχάριστα πράγματα. Και τώρα μιλάμε για ένα πραγματικά τόσο δυσάρεστο και σοκαριστικό γεγονός. Έτσι είναι. Δυστυχώς η ζωή δεν περιλαμβάνει μόνο τα ωραία, περιλαμβάνει και τα άσχημα. Για έναν τόσο και... νέο άνθρωπο. Έτσι ακριβώς είναι. Ήταν από το Δήμο σας. Ήταν από το Δήμο μας, να πούμε συλληπιτήρια στην οικογένειά του και να ευχηθούμε βεβαίως ότι όλοι αυτοί οι οποίοι μπορεί να ήρθαν σε επαφή μαζί του να μην έχουν κολλήσει τον ιό και όλο αυτό να μην έχει έτσι μια, να μην δημιουργήσει μια καινούρια αλυσίδα. Mm-hmm. Εσείς έχετε επικοινωνήσει με την οικογένεια ή επικοινώνησε κάποιος από τον Νεοδίσος μαζί σας να τους διευκολύνετε στην εχνηλάτηση? Ο αρμόδιος φορέας για αυτά τα πράγματα είναι ο ΕΟΔΗ. Mm-hmm. Εμείς ως Δήμος, ως Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αυτό το οποίο οφείλουμε να κάνουμε είναι να απολυμάνουμε τους δημόσιους και δημοτικούς χώρους που βρίσκονται πλησίων της κατοικίας, ούτως ώστε να απομακρύνουμε οποιαδήποτε πιθανότητα υπάρχει να υπάρξει μετάδοση του ιού μέσα από την χρήση των κοινόχρηστων χώρων. Στους δρόμους θα κάνετε απολύμανση? Θα κάνουμε ό,τι υπάρχει σε εκείνη την περιοχή. Οδούς, πεζοδρόμια, αστικό εξοπλισμό, κάδους, τις εισόδους και τις εξόδους από τις πολυκατοικίες. Όπου μπορούμε να μπούμε θα μπούμε. Θα κάνουμε ό,τι mm-hmm. περνάει από το χέρι μας, ούτως ώστε να διώξουμε αυτήν την ανησυχία που δικαιολογημένα ή αδικαιολόγητα έχουν οι γείτονες του παιδιού, του 35χρονου. Εκεί στο Δήμο πώς θα πάτε, κύριε Σαουλίδη? Θέλω να πω, ο κόσμος έχει, κάνετε και ωραία πράγματα, εσείς κάνετε και αιμοδοσία και νωρίς κιόλας με τον κόσμο να ανταποκρίνετε, να καλύψετε δηλαδή και ένα μεγάλο κενό που υπάρχει στο αίμα. Γενικά ο κόσμος κυκλοφορεί ή είστε μια περιοχή που οι κάτοικοι σας έχουν υπακούσει στα μέτρα? Δεν έχουμε παράπονο από τους συμπολίτες μας, έχουν υπακούσει στις οδηγίες, δεν υπάρχει μεγάλη κυκλοφορία. Θα έλεγα ότι η κυκλοφορία είναι η επιτρεπτή από ό,τι μπορώ να γνωρίζω εγώ και από ό,τι αντιλαμβάνομαι mm-hmm. και από την εικόνα που έχω από την υπόλοιπη Θεσσαλονίκη. Εμείς από την πλευρά μας κοιτάξαμε να μην σταθούμε μόνο σε αυτά τα οποία πρέπει να κάνουμε για να υπερασπιστούμε και να προασπίσουμε την δημόσια υγεία των συμπολιτών μας, αλλά πήγαμε και ένα βήμα παραπάνω, όπως είπατε και εσείς. Μας απασχολούν και όλοι οι υπόλοιποι Έλληνες που μπορεί να νοσήσουν και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο διοργανώσαμε μια έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία, ούτως ώστε και εμείς να συνδράμουμε στην προσπάθεια, στην τεράστια προσπάθεια που καταβάλει το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Βέβαια, έχουμε σταθεί και δίπλα σε όλους όσους έχουν ανάγκη αυτή την περίοδο, γιατί γνωρίζετε και εσείς καλά, όπως και οι φίλοι ακροατές, ότι η δομή του βοήθεια στο σπίτι στο Δήμο μας είναι πάρα πολύ αναπτυγμένη, με αποτέλεσμα mm-hmm. να εξυπηρετούμε πάνω από δύο, να εξυπηρετήσαμε μάλλον το προηγούμενο διάστημα πάνω από 2.000 Τους πηγαίνετε τα ψώνια, πηγαίνετε, τι ακριβώς κάνετε εσείς στο βοήθεια στο σπίτι? Ό,τι είναι απαραίτητο. Τους πηγαίνουν τα ψώνια, τους προχωράμε στη συνταγογράφηση, πηγαίνουμε mm-hmm. τα φάρμακα, πηγαίνουμε κάποιον γιατρό στο σπίτι. Ξέρετε, οι κοινωνικές αυτές, οι κοινωνικοπρονοϊακές δομές είναι πολυεπίπεδες, είναι το βοήθεια στο σπίτι, είναι οι πιο μεγάλης ηλικίας άνθρωποι που επί της ουσίας απαρτίζουν τα κέντρα ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων που μπορεί να μην λειτουργούν ως χώροι, αλλά υφίστανται ακόμη ως δομές, είναι για τους πολύ μεγαλύτερους σε ηλικία. Mm-hmm. Και βεβαίως και όλους αυτό και όλα αυτά τα κοινωνικά περιστατικά, τα οποία για τους ΚΥΠΣΙΖΕ τυπικούς λόγους δεν μπορούν να ενταχθούν σε μια τέτοια δομή. Εμείς επεκτείναμε τις δομές αυτές, ξεπεράσαμε τις γραφειοκρατικές αγκυλώσεις και προσπαθήσαμε να εξυπηρετήσουμε όποιον συμπολίτη μας είχε πραγματικά πρόβλημα. Η mm-hmm. κοινωνική μας υπηρεσία είναι σε 24-ωρη λειτουργία, η κοινωνική λειτουργεί, όλο αυτό το προσωπικό το οποίο μπορεί να έχει ανασταλεί η λειτουργία
της υπηρεσίας τους έχει μεταφερθεί προσωρινά στις κοινωνικοπρονιακές μας δομές, ούτως ώστε να δημιουργήσουμε μια μεγάλη αγκαλιά, μια μεγάλη ασπίδα προστασίας που δεν θα επιτρέψει σε κανέναν συμπολίτη μας να αισθανθεί μόνος. Και γι' αυτό λοιπόν και το σύνθημά μας είναι ότι κανείς δεν είναι μόνος, δεν είστε μόνοι, έχετε εμάς. Εμείς είμαστε εδώ με ένα τηλέφωνο, μπορούμε να βρεθούμε δίπλα σας και να καλύψουμε όποια ανάγκη καταστεί απαραίτητη. Γι' αυτό και αύριο συνεργεία της καθαριότητας, της αρμόδιες υπηρεσίες θα βρεθούν στη γειτονιά του πολύ άτυχου 35χρονου προκειμένου να γίνει σχετική απολύμανση και να υπάρξει καθησυχασμός και από τους γείτονες εκεί στην γειτονιά, στην περιοχή. Είναι με τρία διαφορετικά συνεργεία. Ένα συνεργείο το οποίο θα κάνει την κλίση και την απολύμανση των κάδων, ένα δεύτερο το οποίο θα αναλάβει την απολύμανση των πεζοδρομίων και ένα τρίτο το οποίο θα αναλάβει την κλίση και την απολύμανση των οδών. Πρέπει να είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι. Νομίζω ότι τα μηνύματα τα οποία μας μεταφέρει ο καθήλυνα αρμόδιος ο κύριος Τσιόδρας είναι ενθαρρυντικά. Θα πρέπει να δείξουμε όλη λίγη επιμονή ακόμα και θέλω να πιστεύω ότι πολύ σύντομα θα μπορέσουμε σταδιακά να επανέλθουμε στην κανονικότητα. Να είμαστε όμως προσεκτικοί. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, αλλά να είμαστε προσεκτικοί, να μην πηγαίνουμε και στο άλλο άκρο. Εμείς αυτό το οποίο θα κάνουμε αύριο το κάνουμε για προληπτικούς λόγους. Γιατί αν λάβουμε υπόψη μας το πότε έφυγε από εκεί ο άτυχος νέος, δηλαδή την Μεγάλη Τετάρτη, έχει ήδη παρέλθει ένας αρκετά σημαντικός. Εσείς τον γνωρίζατε τον άνθρωπο? Όχι, αυτό. Προσωπικά, όχι προσωπικά. Στην Νέα Πολύ δούλευε, ξέρετε? Όχι, από ό,τι γνωρίζω το ξυλουργείο του ήταν εκτός Δήμου. Εκτός Δήμου, αλλά εκεί οι γείτονες τον γνωρίζουν ως έναν άνθρωπο εργατικό, ήσυχο, έναν οικογενειάρχη. Και πήγαινε άνθρωπο στη δουλειά, άνθρωπος. Άξι, δυστυχώς κάποιοι άνθρωποι, ξέρετε, δεν έχουν την πολυτέλεια να μην... Κύριε Σαουλίδη, γι' αυτό εκνευρίζομαι που κάποιοι δεν μπορούν να μείνουν στο σπίτι. Είναι κάποιοι που πρέπει να πηγαίνουν στις δουλειές τους και πραγματικά είναι πολύ δύσκολο αυτό το διάστημα. Καθαρίζει τα πάντα, πρέπει να είσαι πάρα πολύ προσεκτικός, έχεις τους κινδύνους, έχεις αυτά. Και κάποιοι που μπορούν να γκρινιάζουν που πρέπει να μείνουν στο σπίτι. Δηλαδή, και είναι το μόνο μέτρο, είναι το μόνο εμβόλιο αυτή τη στιγμή που έχουμε κατά του κορονοϊού, έτσι. Θέλω να πιστεύω ότι αυτή την περίοδο που περάσαμε πολλές ώρες με τον εαυτό μας, βάλαμε τα πράγματα στη σωστή τάξη. Ιεραρχήσαμε και πάλι τις προτεραιότητες μας και αντιληφθήκαμε όλοι μας ότι τα πιο σημαντικά πράγματα στη ζωή μας είναι η οικογένειά μας και η υγεία μας. Και από εκεί και πέρα όλα τα υπόλοιπα μπορούμε ως κοινωνία να τα πετύχουμε. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο ας συνδράμουμε όλοι την προσπάθεια που καταβάλουν και το υγειονομικό προσωπικό, αλλά και οι άνθρωποι, οι εργαζόμενοι στις κοινωνικές υπηρεσίες, αλλά και οι δικοί μου άνθρωποι στις υπηρεσίες καθαριότητας. Βέβαια. Οι οποίοι εκτίθενται καθημερινά σε κίνδυνο για να μπορέσουν να διατηρήσουν τους δημόσιους χώρους σε όσο το δυνατόν καλύτερη κατάσταση. Είναι οι γιατροί νοσηλευτές, αλλά είναι και οι εργαζόμενοι στα σούπερ μάρκετ, είναι οι άνθρωποι στην καθαριότητα σε όλους τους δήμους. Είναι επαγγέλματα που είναι και αυτά στην πρώτη γραμμή. Κύριε Σαουλίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ελπίζω την άλλη φορά που θα επικοινωνήσουμε να είναι ευχάριστο το θέμα μας. Και εγώ το ελπίζω. Ας ελπίζουμε ότι θα είναι ένα αλλάξ. Έτσι. Ναι, να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σας. Αυτό, γεια σας.